Θέλω να ακούσετε τώρα τις σκέψεις και την προσέγγιση ενός συναδέλφου, ο οποίος θεωρώ ότι στο πολιτικό ρεπορτάζ, με τη χρόνια εμπειρία του, αλλά κυρίως με την υπογραφή του, έχει δώσει δείγμα γραφής. Συχνά πυκνά τον συναντάτε τώρα στην ανοιχτή ηλεκτρονική εφημερίδα «Το Ανοιχτό Παράθυρο». Είναι ο κύριος Γιώργος Λακόπουλος. Καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Γιώργο, περίμενες, και μου επιτρέπεις τον ελληνικό, παρότι εμπειρότερος εσύ, περίμενες μήνα Οκτώβριο τέτοιο χαμό πολιτικό εν μέσω πανδημίας? Έχει συμβεί και άλλες φορές. Εξάλλου η πολιτικολογία είναι συστατικό στοιχείο της καθημερινότητας των Ελλήνων, οπότε δεν με παραξενεύει αυτό. Απλά αυτό που δεν περίμενα είναι ότι κάποιες προσεγγίσεις από πολιτικές δυνάμεις και από πολιτικά πρόσωπα θα γίνονται παραβλέποντας την ιστορία των πραγμάτων, παραβλέποντας βασικούς κανόνες της πολιτικής ή, εν πάση περιπτώσει, βασικές ανάγκες της χώρας και βασικές κατευθύνσεις που πρέπει να βρούμε. Αυτό ναι. Θυμάμαι ότι τέλη του 90 είχες ένα μυθιστόρημα, να το πω έτσι, πολιτικό αφήγημα, αν το θυμάμαι καλά, το μυθιστόρημα του Πασόκ. Βεβαίως. Σήμερα τι θα έγραφες με το κίνημα αλλαγής, να ξεκινήσουμε από αυτό? Νομίζω ότι το κίνημα αλλαγής αποτελεί μια παρέκβαση της ιστορίας, για να μην πω μια αλλίωση της ιστορίας, όπου άφησε στην άκρη πως άφησε να διαγράψει το Πασόκ, αλλά δεν μπορεί να διαγράψει και την ιστορία. Δηλαδή η επιλογή να εγκαταλειφθεί το Πασόκ, να εγκαταλειφθούν τα σύμβολά του και το όνομά του. Και μην γελιόμαστε, να εγκαταλειφθεί και η ιστορία του, η διακήρυξη του, η πολιτική του και η ιδεολογία του. Ήταν ένα ιστορικό λάθος, το οποίο υπαγορεύτηκε από πρόχειρες αναλύσεις και ενδεχομένως και από σκόπιμες παρεμβάσεις ανθρώπων σε αυτό το χώρο που δεν ήθελαν να διαιωνίζεται το όνομα του Ανδρέα Πανδρέου ή ό,τι θυμίζει το Ανδρέα Πανδρέου για τους δικούς του λόγους. Ήταν ένα λάθος το οποίο φάνηκε από την πρώτη στιγμή, φάνηκε από τις ίδιες τις πρώτες εκλογικές διαδικασίες που έκανε το κίνημα αλλαγής. Κατέβηκαν 6-7 όπως ήταν 8 υποψήφοι. Δεν είχαν όλη την έξοδο την μαρτυρία για μια ηγετική θέση, έτσι δεν είναι. Άλλες σκοπιμότητες εκλεγούνταν και βεβαίως την επομένη της εκλογής συνέβη αυτό που ήταν αναμενόμενο να συμβεί. Κάποιοι αποχώρησαν. Κάποιοι πήραν το ονοματιό του, ακόμη και ο βασικός εταίρος αυτού του εγχειρήματος. Εάν το Κινάλ ήταν μια αναγκαστική προσπάθεια σε βάρος της ιστορίας του Πασόκ, καταφανώς σε βάρος της ιστορίας του Πασόκ, να συμπράξει το Πασόκ, το τότε, το επόμενο Πασόκ, με το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη, ο πρώτος που απήλθε ήταν, όπως θυμάστε, ο Σταύρος Θεοδωράκης, και οι πρώτοι που απήλθαν προς προς μια δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη ήταν οι άνθρωποι, τα στελέχη του Σταύρου. Κατά συνέπεια, ήταν από την αρχή σκραβό το κλίμα. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση, δεν με παρασυνδέει καθόλου ότι και σε αυτή την εκλογή έχουμε αυτόν τον συνορφισμό υποψηφιότητων, οι οποίες βέβαια επισκιάστηκαν από την εκπλήδια και, να τη γνώμη μου, όχι και πολύ κατανοητή και πάντως όχι και πολύ δικαιολογημένη παρέμβαση του κ. Παπαδρέου, ο οποίος δεν ξέραν πράγματι σήμερα θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά του, αλλά πιστεύω ότι θα είναι μια κίνηση μάλλον αφροσύνης παρά έτσι σοβαρής προσφοράς στο δημόσιο βίο. Ο Παπαδρέου είναι πλέον ένα ιστορικό πρόσωπο, είναι πρωθυπουργός, έχει την ιστορία του, έχει τις επιλογές του, για αυτές θα κρυφθεί. Τώρα ένας πρωθυπουργός, ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος τα τελευταία 7 χρόνια είναι απόνα στο δημόσιο βίο, τα 4 δεν ήταν καν βουλευτής, διότι πλήρωσε το διάβημα, το απονοημένο διάβημα να διασπάσει το Πασόκ και να κατεβεί με δικό του κόμμα το 2015, και εδώ στα τελευταία 2,5 χρόνια είναι βουλευτής επειδή υπόφυγε γεννηματά του, τοποθέτησε στο ψηφοδέλτιο της Επικρατείας και πήρε την έδρα ενός άλλου βουλευτή που είχε τις ίδιες ψήφους. Λοιπόν, δεν είναι κρυπτό μόνο για το καλύτερο, αλλά πάντως όμως και στον Ανδρέα έχει όλα επιδιώξεων του καλύτερα, ξέρει αυτός γιατί κάνει. Πιστεύω ότι δεν θα του πει σε καλό, σε βάρος του παιδί, αλλά πολύ φοβάμαι όμως ότι θα δει και σε βάρος της προοπτικής για προοδευτική κυβέρνηση. Μισό λεπτό.
Θεωρείς ότι όλα αυτά και το ενδιαφέρον, γιατί έχω πολύ κόσμο που λέει, ρε παιδιά, με το Κινάλ ασχολείστε. Το λέει πολλής κόσμος αυτό. Με το Κινάλ ασχολείστε. Δεν έχει προβλήματα η χώρα. Με τον Γιώργο Παπανδρέου που έφερε... Είναι το τρίτο κόμμα δημιουργεί. Διεκδικεί να διατηρήσει αυτό το ρόλο και να πάει και ακόμα καλύτερα. Το Κινάλ είναι μια ενεργό συνιστόσα τη δημοσιοδία. Μισό λεπτό, Γιώργο. Ας υποθέσουμε ότι εμείς δεν ασχολούμαστε. Ας υποθέσουμε. Το ερώτημα είναι, αυτοί που ασχολούνται δεν ασχολούνται για τα σενάρια της επόμενης μέρας ούτως ή άλλως? Ασχολούνται, αλλά μόνο που δεν τα διαβάζει κανείς τόσο σωστά τα σενάρια της επόμενης μέρας. Τα σενάρια της επόμενης μέρας δεν έχουν πολλές αναγνώσεις. Η μία προοπτική είναι να επικρατήσει ξανά ο κ. Μητσοτάκης, κατά συνέπεια να επικρατήσει εκλογικά ο κ. Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, κατά συνέπεια να κυριαρχήσει, δεν ξέρω για πόσο διάστημα, αυτό που λέμε σύστημα Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ένα ενδεχόμενο. Και θα αρχίσει το άγχη πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία, στην πρώτη επιλογή με την απλή αλληλογική. Και όπως έχει πει ο κ. Μητσοτάκης, αμέσως θα προκηρύξει δεύτερες εκλογές για να καρποθεί τον πόνους του πρώτου κόμματος με τις εκλογές, με το καινούργιο εκλογικό σύστημα, αυτό που ο ίδιος διαμόρφωσε. Το άλλο ενδεχόμενο είναι να διαμορφούν συνθήκες οι οποίες θα επιβάλλουν αυτό που η αξιωματική αντιπολίτευση και άλλοι ονομάζουν προοδευτική κυβέρνηση, θα οδηγήσουν σε αυτό. Για να γίνει αυτό υπάρχει μία προϋπόθεση. Να είναι πρώτο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νοείται κοινοβουλευτικά, θα είναι αντιθεσμικό, θα είναι ανέντιμο, θα μπορούσε να πω κοινοβουλευτικά, να μην γίνει πρωθυπουργό ο διαφορετή του πρώτου κόμματο και να γίνει πρωθυπουργό κάποιο από το δεύτερο κόμμα σε συνεργασία με το τρίτο ή με το τέταρτο, δεν ξέρω ποιο. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα και δεν πρέπει να τα επιδιώκουμε. Και προσφάτω που επέφυγε στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το θέμα, όπω είδατε, αποδοκιμάστηκε και ευλόγω αποδοκιμάστηκε. Ο ρόλο του πρωθυπουργού δικαιούται. Όποια σύνθεση και αν υπάρξει στη Βουλή και την βουλευτική πλειοψηφία, δικαιούται ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Να είμαστε καθαρά. Με την παρέμβαση Παπανδρέου, ο οποίος ευλόγως, αν γίνει αρχηγός του Πασόκ, ή του Πασόκ, όπως θα το ονομάσει, αν θα το ξανανομάσει και αυτός Πασόκ, για να θυμάται πιο ακριβώς το όνομα διέσπασε, θα επιδιώξει να έχει ως το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό. Προφανώς το ίδιο θα κάνανε και οι άλλοι υποψήφοι, αν κάποιο από αυτού γινόταν αρχηγό του Πασόκ, έτσι δεν είναι? Σωστά. Υπάρχει μια διαφορά με τον κ. Βαρέο. Ο κ. Βαρέο έχει προεξοφλήσει ήδη ότι ο σκοπό τη συμμετοχή του και τη επιδίωξή του να πάρει την ηγεσία αυτού του μικρού κόμματο είναι να ξαναθέσει τα ζητήματα που τον αφορούν. Να δικαιωθεί, όπως λέει. Δηλαδή, η Δημοτική Παράταξη αντί να βαδίζει σε μια σύγκριση με σκοπό μετεκλογικά να διαμορφώσει αυτό που λέει η προοδευτική κυβέρνηση, θα αρχίσει και θα συζητάει στο εσωτερικό της, με πρωτοβουλία του κ. Παπανδρέου, εάν το μνημόνιο καλώς επιβλήθηκε, ποιος χρεοκόπησε τη χώρα, ποιος έκανε το ένα λάθος, ποιος έκανε το άλλο. Αυτό καταρχήν είναι προφανές ότι ο Τσίπρας δεν μπορεί να το δεχθεί. Ο Τσίπρας δεν μπορεί να δεχθεί με κανέναν τρόπο και για κανένα λόγο, και όχι μόνο ο Τσίπρας, και το κόμμα του, και όχι μόνο το κόμμα του, με κανένα λόγο και με κανένα τρόπο ότι το μνημόνιο ήταν μια επιβεβλημένη εξέλιξη η οποία έσωσε τη χώρα. Και φορέ, όπως ξέρετε, λέει ότι μια από τις αποφάσεις που πήρε χωρίς να έχει λαϊκή εντολή, και φορέ, δεν εξελέγει για να πάει τη χώρα σε διεθνή οικονομικό έλεγχο, εξελέγει για να εφαρμόσει το πρόγραμμά του, το οποίο ήταν πλουσίο πάροχο, όπως θυμάστε. Εάν λοιπόν τα δεδομένα που βρήκε μπροστά του, που τα γνώριζε, αλλά ας το παρακάμψουμε αυτό και πούμε ότι τα βρήκε μπροστά του επίσημα, δεν μπορούσαν να στηρίξουν την υλοποίηση του προγράμματος του, έπρεπε να δει και λίγη εντολή. Οι πρωθυπουργοί δεν εκλέγονται εν λευκό, είναι τα πάντα. Οι πρωθυπουργοί παίρνουν εντολή για να εφαρμόσουν το πρόγραμμά του. Και αν δεν το εφαρμόσουν το πρόγραμμά του, αναψηφίζουν στις επόμενες εκλογές. Κατά συνέπεια, λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μπει η παράταξη ολόκληρη, γιατί αυτό θα συμβεί. Και ο πολιτικός βίος ολόκληρος, γιατί ο Παπανδρέου είναι πρόσωπο επικαιρότητα. Όταν μιλάει, δημιουργεί επικαιρότητα, έτσι. Να μπει σε αυτή τη συζήτηση, γιατί αυτό εκ των πραγμάτων θα φέρει τον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ο κεντρικός άξονας αυτής της παράταξης, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, θα τον φέρει στη δεύτερη θέση και εξ ορισμού ο μόνος με τον οποίο θα μπορεί να συνεργαστεί ο κ. Παπανδρέου θα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεργαστεί το τρίτο κόμμα με το δεύτερο για να κάνει κυβέρνηση. Άρα λοιπόν πρέπει να αυτοί που ενδιαφέρονται για να προδοθεί κυβέρνηση. Πρέπει να έχουν υπόψη ότι πρέπει να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα.
Άρα εκτιμάς ότι ανεξαρτήτως το ποιοι τελικά θα κλειδώσουν ως οι υποψήφοι, γιατί και εκεί ήδη στις διαδικασίες χάθηκε λίγο η μπάλα, είναι ένα κρίσιμο ερώτημα τι λένε για τις κυβερνήσεις συνεργασίες αυτοί οι υποψήφοι, οι 6 ή οι 7 ή οι 5. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ενδεχόμενο, όχι ενδεχόμενο, είναι βέβαιο να προσπαθήσουν να μπουν στη συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά θα συμφωνήσουν. Το σχηματισμό κυβέρνησης με το ένα ή με το άλλο κόμμα. Είναι προφανές όμως, ο καθένας δείχνει που πάει, που θέλει να πάει. Είναι προφανές ότι ο κύριος Λοβέρδος θα προτιμούσε μια συγκυβέρνηση, μια κυβέρνηση, αν όχι πλήρη προσχώρηση, στην Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Είναι προφανές ότι ο Χάρης Καστανίδης αυτό το έχει αποκλείσει ήδη. Είναι λογικό ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι δυνατόν να πάει να κάνει εύκολα κυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω ότι είναι προφανές ότι όλοι οι άλλοι θα κινηθούν πάνω σε αυτό το ενδεχόμενο, αλλά συζητώντας για αυτό το ενδεχόμενο. Παπανδρέου, δεν θέλει να συζητήσουμε γι' αυτό. Η υποψηφιότητα Παπανδρέου δεν έχει αυτό το χαρακτήρα. Η Παπανδρέου έχει το χαρακτήρα να ξαναδούμε τι έγινε το 2010. Και να το αποκαταστήσουμε. Λέει να πούμε δηλαδή ότι έχει δικαιωθεί. Ότι καλώς οδήγησε τη χώρα στο μνημόνιο. Ότι την έσωσε. Αυτή η συζήτηση μπορεί να γίνει στον χώρο της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή. Τη σημερινή αντιπολίτευση. Μπορεί να κάθεται να συζητήσει με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τζίπρα. Αυτό να κάνει μια τέτοια συζήτηση. Είναι εκτός από κάποια πράγματα αυτό. Λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης, καλημέρα στον κύριο Λακόπουλο. Εγώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι και με τον τρόπο που το προσεγγίζει, αν ο Γιώργος Παπανδρέου κατεβεί και αν κερδίσει, γιατί υπάρχει και ένα θέμα να μην κερδίσει σε κομματικές. Βλέπει διάσπαση του ό,τι έχει απομείνει, νέα διάσπαση. Αναπόφευκτα. Δηλαδή νομίζω ότι η αμοιβαδοποίηση που προέκυψε από την προηγούμενη εκλογική διαδικασία θα συνεχιστεί και τώρα. Είναι προφανές ότι κάποιοι δεν θα χωράνε στο σχήμα. Καταρχήν, γιατί υπάρχει ένα κύκλος προσώπων. Γενικά, έτσι, παρακολουθούν τον κύριο Παπανδρέου και καλώς κάνουν οι άνθρωποι, έτσι, οι οπαδοί του φίλου, οι συνεργάτες του, δεν έχει σημασία τι είναι, οι οποίοι θα μπουν για να καταλάβουν τα αντίστοιχα αξιώματα στο καινούριο κόμμα. Τώρα αυτοί που είναι τώρα δεν το δεχτούν πολύ εύκολα. Βλέπεις κατά αναλογία μια εικόνα ενός ως κέντρου. Δεν το έχουν δικαίως, γιατί κάτι, η πρώτη γεννηματά έκανε πάρα πολλά λάθη. Με τη γνώμη μου. Αλλά η πρώτη γεννηματά όμως πιστώνεται το εξής. Ότι πήρε ένα κόμμα στα όρια του να μπει στη Βουλή, καθυμαγμένο από τον Βαγγέλη Βενιζέλο, ναι, και καταχρεωμένο κυριολεκτικά από τον Γιώργο Παπανδρέου. Και αυτό το κόμμα κατάφερε, το κράτησε. Άλλαξε και αφημία αυτό το κόμμα από τα χρέη. Πήγε το 8%. Εγώ πιστεύω ότι ήταν λάθος της που δεν κράτησε τα σύμβολα και τα βασικά χαρακτηριστικά του ΠΑΣΟΚ, ώστε να δημιουργήσει σε μια επόμενη φάση συνθήκες παγινώστησης των ψηφοφόρων που φύγανε από το ΠΑΣΟΚ και πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Άλεξη Τσίπρα. Οι ψηφοφόροι του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 αλλά και το 2019. Δεν προήλθαν από την ακροβολία της αριστεράς, ούτε από την αποδοχή κάποιας αριστεράς ή από την αποδοχή των απόψεων του ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω ποιο άλλο. Είναι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, είναι ένα κεντροαριστερό ακροατήριο, είναι ένα εκλογικό σώμα, ένα νέο του εκλογικού σώματος που αυτό τοποθετείται στον χώρο της κεντροαριστεράς, οι οποίοι αισθάνθηκαν ότι προδόθηκαν από τις ηγεσίες τους, τον κύριο Παπανδρέου και τον κύριο Βενιζέλο. Το δείχνουν τα νούμερα και η εξέλιξη των πραγμάτων και μετακινήθηκαν μαζικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, διότι ήταν ό,τι πιο κοντινό υπήρχε στα διεξή του, στα διαιματά του, στις προσδοκίες του. Δεν ήταν όνειρο και το κάνει. Κύριε Λακόπουλε, μου λέει. Αφασίκανε το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Τάκης, καλημέρα στον κύριο Λακόπουλο, και για να μην ξεχνιόμαστε. Εδώ ο υπουργός του Παπανδρέου λέει έχει καταδικαστεί για τη λίστα Λαγκάρντ. Πλάκα κάνουμε τώρα, λέει. Ναι, αυτά. Εντάξει, ο Παπανδρέου δεν θα έχει ευθύνη για τους υπουργούς του, τότε θα πούμε για τον Κώστα Σιμίτη. Οι τρεις υπουργοί του πήραν στη φυλακή. Δεν είναι εκεί το θέμα. Ο Παπανδρέου έχει την ευθύνη των πλακτσεών του και ενώπιον της δικαιοσύνης. Τώρα, η πολιτική ευθύνη, βεβαίως, βάλει. Εγώ από τον επιλέγει κάποιον, αν αυτός ο κάποιος αποδειχθεί, ξέρω εγώ,
έκτοτο άγριο δικαιοσύνη έχει μια πολιτική ευθύνη. Αλλά δεν θα πάρει το κεφάλι γι' αυτό. Με όλα αυτά, θεωρείς ότι είναι μία μάχη πια στο χώρο αυτό οπισθοφυλακών ενός κόμματος που δεν έχει... Απολύτως. Τουλάχιστον η συμμετοχή Παπανδρέου, και είπε στην κρίση η λέξη Γιώργο, η συμμετοχή Παπανδρέου μετακυλεί τη συζήτηση εκεί, σε οπισθοφυλακές. Να ξαναδούμε πόσο ο Παπανδρέου πήρε τη χώρα καταχρεωμένη από τον Καραμαλή και την πήγε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αδιανόητο για Πασόκ αυτό και για τον πατέρα του, γιατί για τον κ. Σιμίτη δεν ήταν κάτι που δεν είχε, γιατί ο κ. Σιμίτη κινήθηκε στις ράγες του Πασόκ. Έκανε άλλα λάθη διαχείριση, αλλά ιδεολογικά δεν βγήκε έξω από τις ράγες του Πασόκ. Έτσι, ο κ. Σιμίτη ήταν Πασόκ. Από εκεί πέρα στράβωσε το πράγμα. Μέχρι το σημείο που έφτασε ο κ. Βενιζέλος να οδηγήσει το Πασόκ με σύμπραξη με τον μόνο άνθρωπο που δεν μπορούσε ποτέ να συμφωνήσει, ήταν τον Σαμαρά. Θέλω να κλείνοντας να σε ρωτήσω, αυτό είναι το κλίμα σε αυτό το χώρο. Το κλίμα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είναι καλύτερο. Αυτό δείχνουν τα όποια προσυνεδριακά του. Το κλίμα στην κυβέρνηση δείχνει ότι η διαχείριση επικοινωνιακά δεν είναι πια όπως ήταν. Και με όλα ταύτα ρωτώ τον έμπειρο Γιώργο Λακόπουλο, μήπως τελικά έκοντες τον Μάρτιο έχουμε εκλογές? Έχω την εντύπωση ότι οι εκλογές μπορεί να έχουμε ανά πάσα στιγμή και σίγουρα όσο μπαίνουμε στο 2022 και όσο θα εξελίσσει το 2022 θα γίνονται έως αναπόφευκτες, πιστεύω. Αλλά μια και ανέφερε λόγω το κλίμα στην αξιωματική αντιπολίτευση, είναι απλώς δεν μπαίνουμε καλό. Είναι αυτοκαταστροφικό. Αυτοκαταστροφικό. Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι παγιδευμένη ως διαδικασία πολιτικών αποφάσεων και διαδικασία παρέμβασης στην κοινωνία, στην κοινή γνώμη και στο εκλογικό σώμα εν τέλει, σε μια παλαιά αντίληψη που κουβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθεί να την επιβάλλει και στις κοινές συνθήκες, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, ενώ τον κομματικό ΣΥΡΙΖΑ, αυτούς τους 20-30 χιλιάδες ανθρώπους που ήταν οργανωμένα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, του παλιού ΣΥΡΙΖΑ που ήταν στις οργανώσεις του και στα οργανά του κλπ. Δεν εννοώ τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα. Προσπαθεί να επιβάλλει και στο καινούριο περιβάλλον που έχει, καρπούμενη ότι της ανήκει, ότι το εκλογικό αποτέλεσμα σαν της ανήκει. Είπε ένας βουλευτής της αξιωματικής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ μια μέρα, μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, ότι από το 33% που πήραμε τον Ιούνιο, το 3 ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, το 30 ανήκει στο ΤΣΙΠΡΑ. Δηλαδή οι πολίτες ακολούθησαν τον ΤΣΙΠΡΑ, αλλά ταυτόχρονα του έδωσαν και μια εντολή. Να μετεξελίξει και να αλλάξει το κόμμα του. Να το κάνει κόμμα, κεντρικό κόμμα της ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης και να ξαναδημιουργήσει συνθήκες κυβερνητικής πρακτικής. Αν έχετε δει εσείς εσύ ή οποιοδήποτε άλλο να το κάνει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς εγώ δεν βλέπω καθόλου τα πράγματα. Άρα είναι σε κομβικό σημείο απλά. Ενδοσκοπείται διαρκώς, λειτουργεί με φράξεις, με συνιστώσεις, με ομάδες, με φράξεις μέσα στις φράξεις, λειτουργεί με λαθρωμένες αντιλήψεις της πραγματικότητας. Τα πρώτη φορά αριστερά και τα δεύτερη φορά αριστερά και θα έρθουν και θα είναι αλλιώς, αυτά είναι πια. Θα δάσκει τη φιλιά στο λαιμό σου και αφήστε τους άλλους να συχάσουν. Δηλαδή. Δεν είναι σοβαρή πραγματικότητα για σύγχρονη πολιτική. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται να δει την πραγματικότητα και να πάει εκεί που τον οδηγεί. Να μπαίνει σε μια κυβέρνηση η οποία έχει αποτύχει, όχι δεν έχει αποτύχει απλώς, οδηγεί τη χώρα σε αποτυχία. Δηλαδή πίσω από αυτή την κρούστα την επικοινωνική που φτιάχνεται για Θριάμβους και για Νίκες και για αυτά, υπάρχει ένα ζωφερό μέλλον για τη χώρα. Και εσωτερικά, και σε ό,τι αφορά την τύχη της μεσαίας τάξης, την τύχη των εργαζόμενων, την τύχη της δημοσίας εκπαίδευσης, την τύχη της δημόσιας υγείας, την τύχη της πρόνοιας και της ασφάλισης. Ήταν βασικά τα στοιχεία, τα συστατικά στοιχεία της μεταπολεμικής και πάντως της μεταπολιτευτικής κοινωνίας, της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Όλα αυτά υποχωρούν, όλα αυτά συρρυκνώνονται. Και το αποτέλεσμα θα φανεί όταν θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση και θα κάνουμε τον λογαριασμό. Πρέπει να σε κάνει το λογαριασμό για τον εαυτό του και όλοι μαζί για τη χώρα. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι αν σε μια κυβέρνηση η οποία μια σοβαρή αντιπολίτευση θα είχε κατησχίσει ήδη, είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι ανεμαμαζόματα. Είναι μια κυβέρνηση που δεν είναι καν κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό το λένε και οι ίδιοι, είναι ο Δημοκράτης όπως θέλουμε. Προκύπτει από τη σύνθεσή της εξάλλου.
Μια σοβαρή αντιπολίτευση λοιπόν, και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα στοιχείο για να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση. Το στοιχείο αυτό είναι ότι έχει ένα επικεφαλής ο οποίος κάνει γέλες στην κοινωνία, μπορώ να το πω έτσι. Έχει δημόσια παρουσία έτσι, που επιβάλλεται. Αλλά από εκεί πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν είναι δυνατόν να εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή με δηλώσεις μάλιστα ότι είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε και τα πρόσωπα τα οποία είναι έτοιμα να κυβερνήσουν να είναι τα πρόσωπα που απέτυχαν στην προηγούμενη κυβέρνηση. Γιώργος Λακόπουλος, βλέπετε, δεν χαρίζεται σε κανέναν. Λέει αυτά που ο ίδιος εκτιμά ότι είναι η εικόνα. Δεν είναι στρογγυλοποιή. Μπορεί να πέφτει έξω. Να σας πω κάτι καλό. Εκτιμώ πάρα πολύ την αγωνιστικότητα του κ. Πολάκη. Πάρα πολύ. Και την εντιμότητά του και την ακεραιότητά του. Δεν πιστεύω όμως ότι υπάρχει άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που θα ψήφιζε το ΣΥΡΙΖΑ εάν πρόκειται να γίνει υπουργός ο Πολάκης. Γιατί ο κ. Πολάκης λειτουργεί σε βάρος της πολιτικής. Σε βάρος των κανόνων που έχουμε πει ότι θα έχουμε στο Δήμο του Ρίγα να γίνουμε ζούγκλες. Όταν λες εσύ ρε Μητσοτάκη, θα σου πει και ο άλλος ρε Πολάκη. Και όταν του πεις εσύ ρε έτσι, θα σου πει και ο άλλος ρε αλλιώς. Γίνουμε ζούγκλα. Και είναι στοιχεία τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την ευπρέπεια, με το δημόσιο λόγο, με την παρουσία, με το δημόσιο χώρο. Το λες Τσίπρα, έτσι δεν είναι. Θέλω να πω λοιπόν, και να αναφέρω μόνο τον κύριο Πολάκη, επειδή είναι εξαιρετικό από το πρόσωπο. Αλλά είναι καλά ο άνθρωπος, έτσι. Δεν τον ξέρω καν προσωπικά. Από την άλλη, δεν απηχεί μια πραγματικότητα ότι εσύ το έφερες στο τραπέζι και οφείλω να σε ρωτήσω ότι ο κόσμος που ακολουθεί το ΣΥΡΙΖΑ αισθάνεται με τον λάθος τρόπο που περιέγραψες ότι κάποιος κάνει αντιπολίτευση ενώ όλοι οι άλλοι είναι κομιλφό. Όχι, εγώ επειδή είμαι 6-6 χρονών και έχω δει πολλά στη δουλειά, εγώ θυμάμαι πολύ καλά και τι σημαίνει το πες τα μένια για το Πασόκ. Ο Μακαρίτης ο Μένιος Κουτσόβεργας, πάνταγε στον δρόμο, βούληκαν τα πεζοδρόμια, πες τα μένια. Όλοι ξέρουμε την εξέλιξη. Δεν θέλω να πω ότι ο κ. Πολάκης υπήρχε ενδεχόμενο να έχει την ποινική εξέλιξη του Κουτσόβεργα, έτσι μακριά από μένα, στα καμιά σχέση. Αλλά το Πασόκ όμως θα έχει τη φύση που είχε το. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει τύχει που είχε το Πασόκ, βγάζοντας το μπροστά και τις φωνές. Πολιτικά μιλάω, έτσι. Γιώργος Λακόπουλος, νομίζω καταλάβατε ότι τους στόλεις όλους ξεκινώντας από αυτό που είναι το θέμα της ημέρας και της αυριανής. Μένει να δούμε πότε θα ξεκαθαρίσει και ο Γιώργος Παπανδρέου. Γιώργο, η δουλειά μας είναι αυτή. υπάρχει ένα δημόσιο πρόσωπο το οποίο είχε ένα δημόσιο ρόλο. Είναι ένας από αυτούς μάλιστα που διεκδικούν την προεδρία του Πασόκ, του Κινάλ τώρα. Οι οποίοι δεν έχουν φιλοξενήσει ποτέ ούτε μία ανακοίνωση στο ανοιχτό παράθυρο, ξέρεις γιατί. Γνώρισα το τροποδόμενο που καταλάβει ποιος είναι, διότι στέλνει ανακοινώσεις λέγοντας στους δημοσιογράφους, αγαπητοί συνεργάτες. Λοιπόν, έχει την εντύπωση ότι οι δημοσιογράφοι είναι συνεργάτες. Λοιπόν, δεν είναι συνεργάτες τους δημοσιογράφους, όλο το κάνουν. Έλυσες την απορία ακροατή εδώ, γιατί δεν βάζεις ούτε μία δήλωσή του. Τώρα την έλυσες. Λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σε όλους. Να είσαι καλά. Γιώργος Λακόπουλος,